Shot live in front of a somewhat live audience. This is a Zoc Show. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καταπληκτικό show για σας σήμερα. Φανταστικά νέα σε περίπτωση που θέλετε να μάθετε τι γίνεται πίσω από τα παραβάν και τις κουρτίνες και άλλα υφάσματα τα οποία κρέμονται από ψηλά μέρη στη βιομηχανία παιχνιδιών. Η EA μαζί με την εταιρεία η οποία έφτιαχνε το Kingdoms of Amalur, ένα παιχνίδι το οποίο πολλοί μπορεί να το θυμάστε, μπορεί και όχι, ναι, γενικότερα δεν έκανε και το ρεκόρ πωλήσεων, αλλά παρόλα αυτά βρεθήκαν σε μια δικαστική εντός εισαγωγικών μάχη όπου όλα τα emails, όλα τα συμβόλαια, τα πάντα όλα βγήκαν στη φόρα για λόγους δικαστικούς προφανώς και είχαμε την ευκαιρία να τα διαβάσουμε. Λοιπόν, για να καταλάβετε πώς πάει η κατάσταση. Η EA έδωσε γύρω στα 20 εκατομμύρια για να φτιάξει το συγκεκριμένο παιχνίδι και σε περίπτωση που έφτανε το συγκεκριμένο παιχνίδι το Metacritic Score 85%, σε περίπτωση που δεν ξέρετε τι είναι το Metacritic, είναι ένα site το οποίο universally θεωρείται ότι έχει την πιο ακριβή βαθμολογία από τα πιο σωστά και μπασμένα sites τέλος πάντων. Οπότε σε περίπτωση που χτυπάγανε το 85% θα παίρνανε ένα έξτρα εκατομμύριο. Έτσι για τον κόπο τους. Και όχι μόνο αυτό. Ήταν το γεγονός ότι σε περίπτωση που υπήρχε sequel ή σε περίπτωση που υπήρχε ταινία, Kingdoms of Amalur, δεν ξέρω αν το θυμάστε, κανείς μας, θα παίρνανε έξτρα λεφτά. Οπότε τι κάνουν τα τρελά παλικάρια της Studios 38? Πηγαίνουν και τσεπώνουν με δάνειο 75 εκατομμύρια από την πολιτεία του Rhode Island, απολύουν όλους τους εργαζομένους και κηρύσουν πτώχευση. Και όπως είναι προφανές μετά... Το Hitman καθυστερεί και πάλι το καινούριο για το Μάρτιο 2016. Και αυτό από ό,τι λένε οι κατασκευαστές είναι για να μας δώσει μια καλύτερη εμπειρία στο launch. Αλλά παρόλα αυτά, για να μας χρυσώσει το χάπι, μας είπανε ότι μια πίστα από το καινούριο Hitman θα είναι 60 φορές η μεγαλύτερη πίστα του Hitman Absolution του προηγούμενου τίτλου. Λέει ρε φίλε, πραγματικά ο Hitman αγοράζει κόπεδο. Βγήκε η ανακοίνωση από την Bethesda για το πώς θα λειτουργούν τα perks σε σχέση με τα special abilities, όπου S είναι το strength, P είναι το perception και πάει λέγοντας, για το καινούριο τίτλο. Επιτέλους δεν θα είναι εντελώς τυχαία και θα φτιάξει ένα χταρμά από skills και θα τα πετάς εκεί πέρα. Και από ό,τι φαίνεται, το κάθε πράγμα το οποίο θα παίρνεις θα έχει κάποιο στόχο. There are 70 base perks with multiple ranks that do new things, yielding 275 that you can choose from. Επιτέλους ένα παιχνίδι που θα είμαι χαρισματικός. Ώρα για τον Δημήτρη Καρέτσο! Σε ευχαριστώ πολύ, Ζοχ. Ελάχιστες οι σημαντικές ειδήσεις αυτής της εβδομάδας. Με το πιο ενδιαφέρον που μάθαμε τις ημέρες που περάσανε έχει να κάνει με την Konami. Η Konami, η οποία τον τελευταίο καιρό μας τα έχει κάνει λιγάκι μούτινα. Και αυτό γιατί μετά όλη αυτή την ιστορία που έχει γίνει όλη τη χρονιά που πέρασε με τον Kojima, βγήκε μια φήμη, μια είδηση την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Konami σταματάει τελείως τις ακριβές παραγωγές και όσον αφορά τα video games θα συνεχίσει να ασχολείται παρά μόνο με το Pro Evolution Soccer, τέρματα Metal Gear, τέρματα Silent Hill, τέρματα πάντα όλα. Ξεσηκώθηκε όλο το ίντερνετ με αυτό το χαμό και τέλος πάντων έγινε και μια αποκάλυψη αργότερα μέσα από το Reddit βέβαια ότι τελικά η Konami θα συνεχίσει να ασχολείται με τις ακριβές παραγωγές, με ακριβά παιχνίδια και δεν θα το γυρίσει τελείως στο mobile gaming. Η Konami τα έχει κάνει πραγματικά μούτινα, το ξαναλέω, και γι' αυτό πρέπει να την παρακολουθούμε πάρα πολύ προσεκτικά. Ο Οκτώβρης έφτασε και μαζί φτάνουν τα δωρεάν games για τους συνδρομητές της υπηρεσίας Xbox Live Gold. Τι έχουμε αυτό το μήνα? Έχουμε πάλι 4 παιχνιδάκια, 2 για το Xbox 360 και 2 για το Xbox One. Και είναι αυτά για το Xbox One. Οι συνδρομητές της υπηρεσίας Xbox Live Gold θα πάρουν τα δύο εξής παιχνίδια. Το πρώτο 15ήμερο θα μπορούν να κατεβάσουν όλοι οι συνδρομητές το Valiant Hearts, ενώ από τις 16 του μηνός και μέχρι το τέλος του Οκτώβρη όλοι οι συνδρομητές της υπηρεσίας θα πάρουν το The Walking Dead Complete First Season. Τώρα, όσοι από εσάς είσαστε συνδρομητές στην υπηρεσία και έχετε ακόμα Xbox 360, θα πάρετε πάλι δύο παιχνίδια. Το πρώτο είναι το Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, μια χαρά τίτλος είναι. Το δεύτερο είναι το ίδιο με αυτό που παίρνουν εκεί κάτω και το Xbox One, το Walking Dead The Complete First Season. Από τότε που μπήκαν τα Capital Controls στην Ελλάδα, σταμάτησαν να πωλούνται κάρτες PaySafe. Από την εβδομάδα που πέρασε, οι κάρτες PaySafe επιστρέφουν στην Ελλάδα, όχι σε τόσο μεγάλη ποσότητα και σε τόσο μεγάλο ρυθμό πωλήσεων όπως ήταν πριν, ωστόσο μπορείτε να βρείτε κάρτες PaySafe σε συγκεκριμένα σημεία πωλήσεων και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε το link της είδησης που έχουμε στο nintendo.gr για να βρείτε από εκεί πέρα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από πού θα πάρετε PaySafe card. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου
της Microsoft στην E3 του Los Angeles το περασμένο καλοκαίρι, η εταιρεία ανακοίνωσε και ένα νέο περιφερειακό, ένα νέο χειριστήριο για το Xbox One, το Xbox One Elite Controller. Αυτό λοιπόν έρχεται τέλος πάντων κανονικά στα καταστήματα στο τέλος του Οκτώβρη. Είναι πανάκριβο βέβαια, $150, φαντάζομαι και στην Ελλάδα θα έρθει γύρω στα 150 ευρώ. Οπότε αν είσαστε κάποιος επαγγελματίας παίχτης που παίζει το Xbox One, παιχνίδια τύπου Call of Duty, αλλά επαγγελματικά και θέλει να είστε το καλύτερο δυνατό, μπορείτε να περιμένετε τέλος Οκτώβρη, όπου έρχεται το Xbox One Elite Controller. Είναι λίγο ακριβό, αλλά τι να κάνουμε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, επιστρέφουμε αμέσως τώρα στο Zock Show. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη. Και ήρθε η ώρα για μάχη με δημοσιογραφία. Σε περίπτωση που δεν ξέρετε τι μάχη με δημοσιογραφία, είναι ο Μανώλης Βέζος, ο οποίος απλά τραβάει τα μαλλιά του με αυτά τα οποία διαβάζει στα διάφορα sites εκεί πέρα έξω. Παρατηρήστε τις πολύ ουσιώδεις και σημαντικές ειδήσεις τις οποίες έχουν γράψει τα συγκεκριμένα site. Όπως η ημερομηνία κυκλοφορίας του expansion του Dying Light έρχεται σύντομα. Σύντομα. Η Atlus θα ανακοινώσει νέο τίτλο σύντομα. Σύντομα. Το Heavy Rain, το Beyond Two Souls, έρχεται στο PlayStation 4. Σύντομα. Ο voice actor του χαρακτήρα Noctis επισκέπτεται τα αρχηγεία της Square Enix. Ναι, γεια σας. Πέρασα βόλτα από τον εργοδότη μου. Ναι, είμαι μοναδικός. Γράψτε για εμένα. Το Horizon Zero Dawn θα προσφέρει ώρες εξερεύνησης. Ήτανε όλα τόσο μαργαριτάρια αυτή την εβδομάδα που απλά θα αφήσω τον Ed Harris να μιλήσει για εμένα. But I still have to face the hours, don't I? Yes. And the hours after that. Τέλος, επειδή ξέρετε ότι εδώ πέρα στο σχέδιο Β μας ενδιαφέρει το Cutting Edge Technology. Για εσάς, φίλοι, το καινούριο gadget, το οποίο πραγματικά θα μπει στη ζωή μας με τα μπούνια. Το Scarp Razor. Το Scarp Razor είναι ένα laser ξηράφι, το οποίο το θέλω, όπως το θέλω. Αυτή τη στιγμή είναι στο Kickstarter, έχει μαζέψει 2 φορές το κόστος το οποίο ήθελε για τη δημιουργία του και θα είναι χρήσιμο. Ας πάμε να τσεκάρουμε λίγο bugs, glitches και αστείες στιγμές από το Metal Gear The Phantom Pain. Οπότε αυτά από μένα για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Θα τα δούμε την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια. Alright, that's all for today. Nothing to see here. Move along. Την προηγούμενη φορά σας ρώτησα τι κάνει ένα gamer. Μου απαντήσατε εξής. Ο Τσουκαλάς, γιατί είναι Ολυμπιακός και το λόγο εδώ τα δύο είναι κόκκινο. Το πράσινο Big Boss με τσέπες. Το μπλε Big Boss με τσέπες. Και το Big Boss που πηγαίνει στον πάνω κιά μου.